Германия хотим этого. Δεν το θέλουμε αυτό. Но если вы коснулись ПАОКа. Αλλά εφόσον έχετε αγγίξει, έχετε θίξει το θέμα του ПАОК. Вчера была демонстрация того, что греческий футбол победил. Χθες ήταν αποδείχθηκε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κερδίσει. И я очень рад. Και είμαι πολύ χαρούμενος, что три года мы требовали ВАРа и вчера впервые ВАР на нашей же игре показал свою эффективность. Και είμαι πολύ χαρούμενος ότι για τρία χρόνια εμείς ζητούσαμε να τεθεί σε λειτουργία το ΒΑΡ και για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχει δείξει την αποτελεσματικότητά του στο δικό μας παιχνίδι. Я привык перед собой ставить цели и, безусловно, их достигать. Και έχω συνηθίσει σε μένα να βάζω τους στόχους και να τους πετυχαίνω. Пока мне везло. Προς το παρόν είμαι τυχερός. И следующая наша цель, конечно, в футболе должна быть. Και ο επόμενος στόχος μας στο ποδόσφαιρο πρέπει να είναι. Чтобы стараниями ПАОКа. Έτσι ώστε με τις προσπάθειες του ΠΑΟ να επιστρέψουμε το κόσμο στα γήπεδα. Это была большая трагедия. Ήταν μεγάλη τραγωδία. Это футбольный геноцид. Είναι γενοκτονία στο ποδόσφαιρο, γενοκτονία του ποδοσφαίρου. Когда финал, όταν τελικός, 70.000 στάδιον. Το γήπεδο είναι για 70.000 θεατές. И 1000 человек на стадионе. Και ήταν μόνο 1000 θεατές παρόντες. Из них 300 болельщиков, все остальные обслуживающий персонал и охрана. Και από αυτούς 300 ήταν φίλαθλοι και όλοι οι υπόλοιποι ήταν παράγοντες και ασφάλεια. И есть смысл на эту тему задуматься. Και λοιπόν υπάρχει λόγος να το σκεφτούμε αυτό το Поэтому θέμα, να προβληματιστούμε. Не дрался за трон императора. Για αυτό το λόγο μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει παλέψει ποτέ για το θρόνο του αυτοκράτορα. И нам трон не нужен. Δεν χρειαζόμαστε τους θρόνους εμείς. Мы возле Бога сидели, будем сидеть. Εμείς καθόμαστε δίπλα στο Θεό και θα συνεχίσουμε να καθόμαστε δίπλα στο Θεό.